Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν ειδικά κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Να χαμιά σταλιά γεμίσαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σα φούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μούτρο αναρχικό. Βγήκε λοιπόν Σεργιάννη το χάφιεδο τσουρμό, αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κορμό. Αχ καημένε γατό μου, την έχεις πια δαμένη του έθνους τα λαγωνικά, στην έχουνε στημένη κι όπως το λέω έγινε. Το πιάσανε το αλάνι, τους είδε μαύρους, νόμισε με φίλους πως θα κάνει. Τώρα κλαίει κι οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στο τοίχο, τα μάτια κάπως παίξανε στη στούκα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την αθώα, μπορεί ο γάτος να μυρθεί, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος αρχοντάς και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.